Λοιπόν, εδώ στην πρώτη είδηση είμαστε. Ο κ. Πάνος Κουρλέτης κοντά μας, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, νέο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν μπορώ ή είναι αδόκιμο να το χρησιμοποιήσω ότι γίνεται μια προσπάθεια για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα εποχή, τη μεταμνημονιακή και εν ώψη των εκλογών. Έτσι, είτε είναι περιφερειακές, είτε είναι ευρωεκλογές, είτε είναι εθνικές. Θα σας έλεγα ότι η μεγάλη πρόκληση για όλα τα κόμματα και πολύ περισσότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να αντιστοιχηθεί με τις νέες ανάγκες, με τη νέα πραγματικότητα. Διότι όλοι έχουμε κάνει διαπίστωση ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, έχουν αυξηθεί οι βαθμοί ελευθερίας, άρα υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις για να πείσουμε τον κόσμο ότι πράγματι υπάρχει μια νέα ποιοτική κατάσταση και για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς ως κυβέρνηση πράξη αυτά τα οποία είπαμε στη Θεσσαλονίκη και που θα αντιληφθεί ο κόσμος ότι αρχίζει και βελτιώνεται η ζωή του. Νομίζω εκεί δεν κρίνονται όλα τελικά. Είναι ο Καμένος όμως, τον είχαμε νωρίτερα, ένα εμπόδιο σε αυτή τη διαδρομή, γιατί ακούσαμε πολλά στελέχη στην Κεντρική Επιτροπή να λένε πολλά πράγματα, από Σαλβίνη, καρικατούρα, τέλος πια, να φύγει. Και βέβαια θα ήθελα και την άποψή σας σε σχέση με όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα από τις ΗΠΑ, όπου ο κύριος Καμένος εξέφρασε μια άποψη, όπως μας διευκρίνησε, εξέφρασε τη δική του άποψη, την προσωπική του άποψη, την άποψη των ανεξαρτήτων των Ελλήνων, αλλά όμως δημιουργήθηκε όλη αυτή η εικόνα ότι αδειάζει τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και ότι υπάρχει μια θολή εικόνα της χώρας απέναντι σε σημαντικούς εταίρους. Νομίζω πως είναι θετικό ότι αισθάνθηκε ο κύριος Καμένος την ανάγκη να δώσει διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις. Και έτσι αυτό νομίζω ότι βοηθάει. Δεύτερον, ότι η κύρια ευθύνη για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής την έχουν ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός. Ή το αντίστροφο, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό και αυτονόητο ότι το είπε. Εκείνο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, αντικειμενικά παραμένει ένας πολιτικό ζήτημα, είναι όταν ο κύριος Καμένος, με δεδομένη εδώ και πολλά χρόνια, και αυτό τον τιμάει η συνέπειά του, έχει μια μεγάλη διαφοροποίηση, μια διαφωνία γύρω από το θέμα της Μακεδονίας, φτάνει στο σημείο και να λέει ότι για να μην έρθει αυτή η συμφωνία προς κύρωση στη Βουλή, εγώ θα άρω την εμπιστοσύνη μου στην παρούσα κυβέρνηση. Αυτό όμως είναι μια μεγάλη αντίφαση με βάση αυτά που άκουσα πριν από λίγο ο ίδιος να λέει, ότι οι λόγοι που οδήγησαν στο σχηματισμό της παρούσας κυβέρνησης ήταν τρεις. Να βγούμε από το πρόγραμμα, να υπάρξει η παραγωγική ανασυγκρότηση, να χτυπηθεί η διαφθορά. Άρα λοιπόν, πώς έρχεσαι και υπονομεύεις αυτή την συμφωνία, λέγοντας ότι θα ρίξω αυτή την κυβέρνηση πριν ολοκληρώσει τον κύκλο της, το συνταγματικά προβλεπόμενο κύκλο της, και προτάσεις την γνωστή από πριν την συγκρότησή της διαφωνία γύρω από τα εθνικά ζητήματα. Εδώ νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πολιτικό λάθος εκ μέρους του. Ναι, όμως η κυβέρνηση την κάνει, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος έχει την άποψή του. Ο Πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει σε αυτό? Ναι, μα νομίζω ότι γι' αυτό τα είπα όλα αυτά που είπα, επειδή είναι σαφή ότι τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει και η κυβέρνηση. Ναι, διότι σας κατηγορούν και σκουλέτε ότι είσαστε εγκαλιασμένοι στην καρέκλα της εξουσίας και γι' αυτό το λέω δεν παίρνετε τις αποφάσεις. Κάποιοι μέσα στο κόμμα σας λένε... Μισό λεπτό, τι εννοείται δεν αποφάσεις? Αποφάσεις όχι μόνο παίρνουμε, αποφάσεις υλοποιούνται. Ναι. Η συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι μια διακήρυξη, έχει βαδίζει προς την υλοποίησή της. Ακολουθούμε τον οδικό χάρτη που υπογράφτηκε από κοινού. Εννοώ αυτό που λένε ως τέλος του συμφώνου συμβίωσης με τον κύριο Καμένο. Μα σας είπα ότι η μεγάλη αντίφαση πρώτα και κύρια είναι από την μεριά του κυρίου Καμένου και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει τελικά ο ίδιος, εάν κάνει πράξη τα όσα έχει πει κατά επανάληψη και επανέλαβε πριν από λίγο και στο στούντιο, να αναιρέσει τους λόγους ύπαρξης αυτής της κυβέρνησης. Είναι ο κύριος Καμένος βαρύδι για την κυβέρνηση? Είναι καλή εικόνα αυτή που βγαίνει προς τα έξω για τα εθνικά μας θέματα? Μα είναι μεγάλο πολιτικό ζήτημα ένας από τους πρώτους υπουργούς, και όχι μόνο υπουργούς γιατί δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ένας από τους εταίρους της κυβέρνησης να λέει ότι έχω μια τέτοια διαφωνία όπου θα αναγκαστώ
να άρω την εμπιστοσύνη μου προς την σημερινή κυβέρνηση. Αυτό είναι από μόνο του ένα πολιτικό ζήτημα και γι' αυτό επεσήμανα πριν θέσετε και τα ερωτήματα την μεγάλη πολιτική αντίφαση του ίδιου, την οποία οφείλει να την ξεδιαλύνει. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτά ξεφεύγουν από κάποια όρια. Μπορεί να αναζητήσετε πλειοψηφία μέσα σε αυτή τη Βουλή, αν προκύψει το θέμα με τον κύριο Καμένο, υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να σχηματιστεί μια κυβερνητική πλειοψηφία μέσα από αυτή τη Βουλή χωρίς να πάμε σε εκλογές? Θεωρώ ότι υπάρχει πλειοψηφία τόσο για την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών όταν θα έρθει αυτή, και ότι υπάρχει και η απαιτούμενη πλειοψηφία για να μην χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης η παρούσα κυβέρνηση. Σε σχέση με την πορεία σας από εδώ και πέρα, το αφήγημα... Εάν τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα. Ναι, το αφήγημα για μετά το μνημόνιο, ότι επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, βλέπουμε ότι ήρθε η ιστορία των τραπεζών. Ήρθε αυτό το mini crash στο χρηματιστήριο. Δημιουργήθηκαν εντυπώσεις σχετικά με το αν και κατά πόσο μπορεί να δανειστεί η χώρα από τις αγορές με την αύξηση των ομολόγων και όλα αυτά. Όλη αυτή η οικονομική κατάσταση που υπάρχει και στην Ιταλία. Έχουμε τα θέματα με την Τουρκία. Βλέπουμε και τι γίνεται παγκόσμια στην οικονομία. Μήπως σας ανατρέπουν αυτό το αφήγημα περί επιστροφής στην κανονικότητα? Προσέξτε να δείτε. Όλα αυτά τα οποία αναφέρατε πριν είναι η περιγραφή μιας πραγματικότητας όπου σε τι συμπέρασμα μας οδηγεί? Ότι η εξελίξη σε μία χώρα είναι συνάρτηση του τι γίνεται στις γειτονικές χώρες, πολύ δε περισσότερο σε εκείνο το διεθνές οικονομικό σύστημα το οποίο ανήκει. Προφανώς και επηρεάζει και την δυνατότητα να δανειζόμαστε και το πότε θα δανειστούμε οι εξελίξεις στην γειτονική μας Ιταλία. Αυτό είναι πασιφανές. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ανακαλύπτουμε δηλαδή κάτι καινούριο λέγοντας κάτι τέτοιο. Το ερώτημα είναι άλλο. Εάν αυτή τη στιγμή η ολοκλήρωση του προγράμματος με τους συγκεκριμένους πια δείκτες που καταγράφονται, με την αισιόδοξη προοπτική για την ανάπτυξη της οικονομίας, με το λεγόμενο μαξιλαράκι, το οποίο ακριβώς είναι ένα εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς και με πιο ασφαλή τρόπο θα δανειστούμε από τις χρηματαγορές, αν όλα αυτά μαζί είναι αρκετά για να πούμε ότι όντως η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη. Και απαντάμε ευθέως. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλύτερη κατάσταση και από το 10 και από το 14 και από το 15. Πώς βιαστήκατε να σηκώσετε τον πήχη των προσδοκιών? Δεν είναι ένας πήχης προσδοκιών. Είναι μια αντικειμενική πορεία των πραγμάτων. Είναι μια πραγματικότητα που μας δίνει νέες δυνατότητες. Και ακριβώς αυτή η πραγματικότητα είναι που αναγνωρίζεται ως τέτοια και από άλλους εκτός της χώρας. Δεν τα λέει αυτά μόνο η κυβέρνηση για να ευλογήσει τα γένια της, για να πει ότι καλά τα κάναμε. Αλλά όταν βλέπετε ότι ξένοι κύκλοι, τραπεζικοί κύκλοι, ξένοι οίκοι, παράγοντες των αγορών, αναγνωρίζουν αυτή την θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας, τι θα πούμε εμείς δηλαδή, το αντίθετο? Νομίζω ότι είναι... Πάντως... Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα βγαίνει, μάλλον η χώρα βγήκε από το μνημόνιο. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν έχει μια πολιτική που του επιβάλλεται, η κυβέρνηση δεν έχει μια πολιτική που της επιβάλλεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ πού πηγαίνει? Είδαμε με τον τελευταίο ανασχηματισμό, έγιναν ανοίγματα, κυρίως προς την κεντροαριστερά. Οπότε πού πρέπει να κινηθεί το κόμμα? Μισό λεπτό. Καταρχήν, ναι μεν έχουμε αποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ελευθερία των κινήσεών μας, αλλά όπως όλες οι υπόλοιπες χώρες, αυτό που σας περιέγραφα πριν, συνανήκουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο έχει κάποιους κοινούς κανόνες. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση που γίνεται για τον ιταλικό προϋπολογισμό, για το αν θα εγκριθεί ή όχι, αυτή η αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στην ιταλική κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους δείχνουν ότι προφανώς δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου κάθε οικονομία είναι περίκλειστη, είναι ψωμένα τείχη γύρω της και αποφασίζει κατά το δοκούν. Αυτός είναι ένας παλιός κόσμος που δεν υπάρχει εδώ και 30 χρόνια, για να βάζουμε τα πράγματα στην θέση τους. Άρα λοιπόν υφιστάμεθα και εμείς τους ελέγχους
που υφίστανται όλοι όσοι σήμερα είναι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσοι είναι και εκτός. Διότι η Τουρκία δεν είναι, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βλέπετε ότι είναι στα πρόθυρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σε τι καταναγκασμούς, ας πούμε, ο οικονομικούς οδηγείται και αυτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου. Θέσατε ένα άλλο ζήτημα. Προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 12 και έπειτα είχε μια διαρκή αύξηση. Γιατί την είχε αυτή την διαρκή αύξηση? Γιατί έγινε το όχημα έκφρασης αγωνιών μιας μεγάλης κοινωνικής, ας πούμε, κατηγορίας πολιτών κτλ. Διότι μπόρεσε και εξέφρασε κάποιες ανάγκες. Ουσιαστικά από το 10 και μετά είχαμε μεγάλες, ραγδαίες πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες. Άλλαξαν τον πολιτικό χάρτη, άλλαξαν την αντίληψη του ίδιου του κόσμου για την πολιτική. Κάποιοι που ήταν πρώην Πασόκ ή ακόμη και νεοδημοκράτες πάψαν πλέον να εκφράζονται από αυτόν τον κόσμο. Αναζητήσαν τη συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μία αφάση όλων αυτών των πρώην Πασόκων από πασοκοποίησής τους. Ο κίνδυνος δεν είναι αυτό που μας λένε. Πασοκοποίηση. Αυτό μας λένε κάποιοι, λέει, μα λέει ήταν στο Πασόκ. Πώς κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ να πασοκοποιηθεί? Μάλλον το αντίθετο είμαστε. Βρισκόμαστε στην πλήρη αποπασοκοποίηση. Το λοιπόν στην, αυτό. Στην πλήρη απο... Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Ναι, όμως... Ποιος φεύγει, μισό λεπτό, ποιος φεύγει κάποιος από ένα κόμμα το οποίο δεν του άρεσε, δεν τον εξέφραζε, για να πάει σε κάποιο άλλο και να το βρει μπροστά του? Σωστό. Αυτή είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως, θέσατε, όσοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, δεν μπορούν να διαβάσουν τα πράγματα όπως είναι. Ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν ξέρω, εσείς θα μας απαντήσετε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες. Είπατε ότι μέσα στην κρίση υπήρξαν βασικές ανάγκες ανθρώπων από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, όπου είδαν πια ότι τα κόμματα αυτά που κυβερνούσαν μέχρι τότε δεν τους ικανοποιούσαν. Και ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ όχι με ιδεολογικές αφετηρίες και βάσεις αυστηρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κάνει ένα άνοιγμα? Ή είναι πάντα κουμπωμένος κομματικά και δεν ανοίγει τις πόρτες του σε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν μισό λεπτό, αυτή την ιδεολογία? Γιατί νομίζω ότι αυτή η περιγραφή στέκεται λίγο στην επιφάνεια και δεν εμβαθύνει. Μα ακριβώς επειδή έκανε όλα αυτά τα ανοίγματα, μπόρεσε και εξέφρασε το 35-36% του ελληνικού λαού. Εκλογικά. Στην κομματική του βάση όμως. Και όλο αυτό το διάστημα, συμπορεύεται με κοινωνικές ομάδες και δημιουργεί πλέον νέου είδους επικοινωνίες και οργανικές σχέσεις με αυτά τα τμήματα του κόσμου. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια διαδικασία. Που είπατε στην αρχή, υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση. Σε πάρα πολλούς τομείς. Αλλά αυτή κανείς θα τη διαπιστώσει στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, στα αυτοδιοικητικά σχήματα. Εκεί έχουν κλείσει τα σχήματα. Θα βρεθεί. Όχι, διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή. Πότε θα έχουμε, ας πούμε, για τους μεγάλους δήμους, περιφέρειες δηλαδή? Φαντάζομαι μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Εκεί θα υπάρξουν συνεργασίες με Κινάλι, με κάποια άλλα κόμματα? Πώς το σκέφτεστε? Προσέξτε. Έχει ανάγκη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν ανάγκη οι πολίτες σήμερα από το να δουν επιλογές που να καθορίζονται από συνεργασίες της κεντρικής πολιτικής κοινής? Όχι. Αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος είναι να δει ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, όπου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα της καθαριότητας, του πεζοδρομίου, της οργάνωσης της πόλης, της χωροταξίας. Από ανθρώπους που θέτουν ως προτεραιότητα αυτά τα ζητήματα και δεν αντιμετωπίζουν την αυτοδιοίκηση ως ένα βήμα για να πάνε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πόσες φορές δεν έχουμε δει κάποιους που αντιλαμβάνονται την έκθεσή τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές ως όχημα για να συνεχίσουν την πολιτική τους καριέρα? Ή δεν είναι η αυτοδιοικητική. Το πολιτικό star system. Ακριβώς το πολιτικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει χορτάσει ο κόσμος από αυτοδιοικητικούς καλοχαιρέτες. Δεν είναι τώρα ο Δήμαρχος μόνο για να πηγαίνει στα βαφτίσια στους γάμους. Ισχύει και για τους περιφερειάρχες αυτό? Βέβαια, για όλους αυτούς. Δηλαδή, γιατί η Νέα Δημοκρατία το διαφωνίζει. Άρα λοιπόν. Δεν δίνουμε χρήματα. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσω λίγο την απάντησή μου. Εμείς θα στηρίξουμε αυτοδιοικητικά σχήματα συνεργασιών, αλλά που θα έχουν ταυτόχρονα ένα αυτοδιοικητικό πρόσημο, συγκεκριμένο, προγραμματικό για τα ζητήματα των κοινωνιών τους, των τοπικών κοινωνιών, των δήμων τους. Αλλιώς δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Αυτό οδηγεί στη χειραφέτηση της ίδιας αυτοδιοίκησης. Πιστεύετε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε, μπορεί να κερδίσει τις εθνικές εκλογές παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν πίσω? Και ποιο θα είναι το δίλημα τελικά? Πώς θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός? Προσέξτε, μετά την ολοκλήρωση του μνημονιακού προγράμματος, φαίνεται ότι δημιουργείται εκ των πραγμάτων ένας νέος διπολισμός. Από τη μία υπάρχει ένας πόλος
προοδευτικός, αριστερός, ο κορμός του θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η σύγχρονη δηλαδή έκφραση της αριστεράς, διότι και το υπογραμμίζω αυτό προσπαθώντας να απαντήσω και στα ερωτήματα, μα τι είστε σήμερα. Είμαστε πάντοτε ένα κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, μιλάμε από το έδαφος της αριστεράς, επιδιώκοντας ανοίγματα και σε εκείνες τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας που χειραφετούνται από τον φιλελευθερισμό. Για παράδειγμα, με την κυρία Γεννηματά, που η συντριπτική πλειοψηφία του κόμματός της συζητάει για τα αν θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, τι διάλογος να υπάρχει. Τι διάλογος να υπάρχει όταν βλέπετε ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει τον προβληματισμό της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, που αναγνωρίζει ότι η συμπόρευση με τους νεοφιλελεύθερους τα τελευταία χρόνια οδηγήσαν στα σημερινά ευρωπαϊκά αδιέξοδα. Άρα, ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις? Πρώτα απ' όλα μέσα στην κοινωνία. Σε κομματικούς σχηματισμούς δεν βλέπετε κάποια κόμματα τα οποία αν, θα μπορούσαν να... Αν εννοείται κομματικούς σχηματισμούς, σας είπα, το κοινάλ, μάλλον βλέπω μια αδυναμία να κατανοήσει τις σημερινές ανάγκες και να προσδιορίσει ένα σαφές ιδεολογικό πολιτικό στίγμα εκ μέρους του. Το ποτάμι? Το ποτάμι δεν θεωρώ ότι κινείται αυτή τη στιγμή σε κάποιο διαφορετικό μήκος κύματος. Έχει μια σειρά τοποθετήσεις, άλλες θετικές, ενδιαφέρουσες, αλλά και θα σας έλεγα και άλλες οι οποίες βρίσκονται αρκετά μακριά από τις δικές μας τοποθετήσεις. Είμαστε πραγματικά σε μια στιγμή όπου αν εξαιρέσει κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, που είναι αυτοί οι βασικοί πυλώνες του πολιτικού συστήματος, όλα τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται σε μια φάση μετάβασης. Μάλιστα. Κύριε Σκουλέτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν,